Και τώρα το λόγο έχει ο Παναγιώτης Χότζιας με θέμα δάσκαλοι που υπηρέτησαν σε σχολεία της Αργυθέας τα πέτρινα χρόνια. Καλησπέρα και από μένα και να ευχαριστήσω καταρχήν την κυρία Αγγελίνα για την πρότασή της να είμαι εισηγητής της σημερινής ημερίδας. Θα αναφερθώ στους δασκάλους που υπηρέτησαν στην Αργυθέα στα δύσκολα εκείνα τα πέτρινα τα χρόνια. Η περιοχή της Αργυθέας και ευρύτερα η περιοχή των Αγράφων είναι γνωστό ότι είναι μία από τις πιο όμορφες περιοχές της πατρίδας μας, αλλά ήταν και η πιο δυσπρόσιτη και απομονωμένη συγκοινωνιακά από τα πλησιέστερα αστικά κέντρα Μουζά και Καρδίτσα. Να λάβουμε υπόψη ότι αυτοκίνητο για πρώτη φορά πάτησε στο Πετρίλο το 1951 και θαρώ στην ίδια περίπου περιοχή και στο Ανθυρό. Στα υπόλοιπα χωριά και συνοικισμούς τις επόμενες δεκαετίες. Και βέβαια τους καλοκαιρινούς μόνο μήνες ανεβοκατεύαινε ένα φορτηγό και πάνω στην καρότσα ήταν στιβαγμένα προϊόντα, ζώα και άνθρωποι, οι οποίοι ήταν και ευχαριστημένοι γιατί γλίτωναν τον ποδαρόδρομο μέχρι το Μουζάκι και τη Ζαλίγκα για να κουβαλήσουν διάφορα προϊόντα για τις βιωτικές τους ανάγκες και τη διατροφή των ζώων τους. Τους χειμερινούς δε μήνες ήταν δύσκολη έως αδύνατη η οδική πρόσβαση με κάποιο αυτοκίνητο και οι κάτοικοι ανεποκατέβαιναν πεζοί ή με κανένα γαϊδρομούλαρο στο Μουζάκι. Γιατρός δεν υπήρχε. Και όποιος αρρώστενε είχαν το φορείο για να κατεβάσουν τον ασθενή σε κάποιο γιατρό ή σε νοσοκομείο. Μέσα σε αυτές τις δύσκολες από κάθε άποψη συνθήκες της περιοχής καλούνταν οι δάσκαλοι, ντόπιοι και ξένοι, να διδάξουν στα σχολεία της Αργυθέας. Και οι μεν ντόπιοι, συνηθισμένοι και προσαρμοσμένοι στις συνθήκες, στις τοπικές συνθήκες, είτε υπηρετούσαν στο χωριό τους είτε σε παρακείμενο σχολείο, αντιμετώπιζαν και ξεπερνούσαν τα διάφορα προβλήματα που προέκυπταν με μεγαλύτερη ευκολία. Οι ξένοι όμως δάσκαλοι, που προέρχονταν από διάφορες περιοχές της πατρίδας μας, είχαν να αντιμετωπίσουν μύρια όσα προβλήματα. Πρόβλημα στέγασης και διατροφής. Οι επιλογές δεν ήταν και πολλές. Ή θα μετέτρεπαν το γραφείο του σχολείου σε γκαρσονιέρα, ή θα αναζητούσαν κάποιο δωμάτιο μέσα σε κάποια οικογένεια. Σπάνια βρίσκονταν σπίτι για να νοικιάσει ο δάσκαλος. Και στο μεν γραφείο η υποσκευή τους ήταν ένας νηπτήρας, μια λεκάνη, τα κουζινικά και μια γκαζέρα πετρολαίου. Πετρογκάζ ήταν πολυτέλεια και εκείνη την εποχή. Εκεί μαγείρευαν μόνοι τους ό,τι προμηθεύονταν από το Μουζάκι. Ένας δάσκαλος παραλίγο θα έκαιγε το σχολείο. Ήταν Κυριακή, θα πήγαινε με τα παιδιά στην εκκλησία. Είχε προμηθευτεί λίγο κρέας και θεώρησε καλό να το βάλει να βράσει και όταν τελειώσει ο εκκλησιασμός να το μαγειρέψει με κάτι. Πήγαν στην εκκλησία και μετά από ένα τέταρτο ένας μαθητής που καθυστερημένα ήρθε στην εκκλησία περνώντας έξω από το σχολείο είδε καπνό να βγαίνει από το παράθυρο. Το είπε στο δάσκαλο ο οποίος έτρεξε με πολύ δυσκολία, έσβησε την καζιέρα η οποία είχε υπερχυλήσει το πετρέλαιο και άρπαξε φωτιά το ξύλινο πάτωμα του γραφείου. Τι σήμαινε όμως το κάψιμο του σχολείου για το δάσκαλο? Πειθαρχική δίωξη με το ερώτημα της απόλυσης. Πέρα από τις ποινικές ευθύνες για καταστροφή δημόσιας περιουσίας και καταλογισμό χρηματικού ποσού που θα όφιλε στο δημόσιο. Σε πολλά χωριά αναλάμβαναν οι ίδιοι οι γονείς των μαθητών να ταΐσουν το δάσκαλο και οι φτωχοί κάτοικοι φρόντιζαν να προσφέρουν ό,τι καλύτερο διέθεταν, διέθετε η οικογένεια. Όσπρια, πίτες, πλαστούς, κάπου-κάπου κανένα κοτόπουλο που το στερούσαν από τα παιδιά τους και βέβαια μετά τα Χριστούγεννα με τις γουρνοχαρές για κανένα δίμηνο υπήρχε και κανένα λουκάνικο και παστό χοιρινό. Στο τέλος της δεκαετίας του 50 ένας δάσκαλος σε παρακείμενο χωριό για να ευχαριστήσει τους γονείς των μαθητών του που όλη τη χρονιά δεν τον άφησαν ποτέ νηστικό κάλεσε αγόρασε δύο αρνιά,
Και έβαλε έναν γονιό να τα σφάξει και να τα ψήσει και κάλεσε όλους τους γονείς των μαθητών στην αίθουσα του σχολείου για να τους φιλέψει. Ένας γονιός φρόντισε για κάποιες σαλάτες, σερβίτσα κλπ. Και για τραπέζια τα θρανία του σχολείου. Όλα έτοιμα. Άρχισαν να έρχονται ένας-ένας οι πατεράδες των παιδιών. Ήρθαν όλοι. Ρωτά ο δάσκαλος, και πού είναι οι γυναίκες σας? Οι γυναίκες θα φάνε με τις γυναίκες. Αν δεν έρθουν και οι γυναίκες σας, δεν αρχίζει το φαγωπότη, απείλησε ο δάσκαλος. Έτσι δειλά-δειλά άρχισαν να έρχονται και οι γυναίκες και έγινε ένα τρικούδερτο βλέμμα. Ο δάσκαλος πέρασε με τον τρόπο του το μήνυμα της ισότητας των δύο φύλων, άγνωστη λέξη στην ανδροκρατούμενη τότε κλειστή αργυθεάτικη κοινωνία. Διαδρομή Μουζάκη, χωριά Αργυθέας. Οι ξένοι δάσκαλοι για να φτάσουν στα σχολεία της Αργυθέας, όπου ήταν ορβανικά τοποθετημένοι, δίνιαν πεζοί ή με κάποιο γαϊδρομούλαρο μεγάλες αποστάσεις από 35 μέχρι 85 χιλιόμετρα. Σκεφτείτε, Βραγκιανά. Ειδικά δε τους χειμερινούς μήνες, αυτό ήταν αδύνατο, σχεδόν απογορευτικό. Έτσι αναγκάζονταν όλο το σχολικό έτος να παραμένουν στο χωριό που διδάσκαν και έβλεπαν τις οικογένειές τους Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι. Μερικοί μάλιστα που ήταν παντρεμένοι έβλεπαν τη γυναίκα τους και τα παιδιά τους μόνο το διάστημα των διαποπών. Υπήρξε συνάδελφος, φίλος, που υπηρέτησε 4 χρόνια στο Βλάση και στα Βραγκιανά, στη συνεχόμενα χρόνια, και η γυναίκα του, δασκάλα και εκείνη με τα παιδιά του, στη Μυτιλίνη. Η ιδέα πως σπάζει δασκάλων εκείνη την εποχή ήταν άγνωστη λέξη, αφού ούτε οι παντρεμένοι μπορούσαν να πάρουν απόσπαση να πάνε με τη γυναίκα τους, με τα παιδιά τους, που εργάζονταν και εκείνη. Διδακτικά καθήκοντα. Οι δάσκαλοι που υπηρετούσαν στα χωριά της Αργυθέας, ντόπιοι και ξένοι, παρόλοι στις δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσαν, από την ημέρα που αναλάμβαναν υπηρεσία, αφοσιώνονταν στο εκπαιδευτικό τους έργο και έδιναν τον καλύτερο εαυτό τους για να μεταδώσουν στους μαθητές τους τις γνώσεις που προέβλεπε το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων, αλλά και να καλλιεργήσουν στις ψυχές των μαθητών αρχές και αξίες της ζωής, έχοντας για εφόδια μόνο τις διδακτικές, παιδαγωγικές και ψυχολογικές γνώσεις που απέκτησαν στην Παιδαγωγική Ακαδημία. Χωρίς εποπτικά όργανα ή ελάχιστα, χωρίς όργανα φυσικής χημίας, χωρίς χάρτες, πολλές φορές χωρίς βιβλία, καλά, προβολής, εικόνων, διαφανειών, προτζέκτορες, διαδραστικοί πίνακες, ήταν άγνωστες λέξεις, αφού δεν υπήρχε καν ηλεκτρικό ρεύμα σε κάποιο χωριό της Αργυθέας, σε κανένα χωριό της Αργυθέας. Η λάμπα πετρελαίου ήταν εκείνη που φώτιζε τη νύχτα για να ρίξει ο δάσκαλος μια ματιά στα μαθήματα της επόμενης μέρας που θα δίδασκε. Υπόψη ότι όλα τα δημοτικά σχολεία της Αργυθέας ήταν μονοθέσια. Ένας δάσκαλος για 6 τάξεις και υπήρχε μέρα που δίδασκε 15 και 16 διαφορετικά μαθήματα. Το ωράριο εργασίας ήταν πρωί-απόγευμα. Το ωράριο εργασίας ήταν πρωί-απόγευμα 5 μέρες την εβδομάδα. Δευτέρα, Παρασκευή πρωί-απόγευμα και Σάββατο μόνο πρωί. Εφαρμόστηκε πρωινή εργασία το 1972 και το πενθήμερο το 1978. Οι δάσκαλοι εκτός από τα διδακτικά τους καθήκοντα οργάνωναν και πραγματοποιήσαν σχολικές γιορτές, εθνικές γιορτές της 28ης Οκτωβρίου, 25ης Μαρτίου, Χριστούγεννα και τις γυμναστικές επιδείξεις στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Αυτές αποτελούσαν σημαντικό και το μόνο πολιτιστικό γεγονός στη μικρή κοινωνία των χωριών και τις παρακολουθούσαν σχεδόν όλοι οι κάτοικοι του χωριού. Ακόμη ο δάσκαλος, οι δάσκαλοι προετοίμαζαν τους μαθητές της 6ης τάξης, κάνοντας πολλές φορές υπερορίες για να δώσουν επιτυχείς εξετάσεις στο γυμνάσιο. Προσπαθούσαν φορτικά πολλές φορές
να πείσουν τους φτωχούς γονείς των παιδιών να στείλουν τα παιδιά τους στο γυμνάσιο, τουλάχιστον όσοι ήταν καλοί μαθητές. Κάποιες φορές το πετύχαιναν, τις περισσότερες φορές όχι. Έτσι πολλά αργιθεατόπουλα, γερά μυαλά και καλοί μαθητές δεν μπόρεσαν να σπουδάσουν εξαιτίας της οικονομικής αδυναμίας των φτωχών γονιών τους. Αυτό το πρόβλημα ξεπεράστηκε το 1965 με την ίδρυση των τριών γυμνασίων στο Πετρίλο, στο Ανθυρό και στα Βραγιανά. Οι παλαιότεροι δάσκαλοι χρησιμοποιούσαν ενίοτε αναχρονιστικές παιδαγωγικές μεθόδους. Η κρανήσια βέργα βρίσκονταν πάντα στα χέρια του δασκάλου και ήταν τιμωρός για κάθε αταξία μαθητή ή γιατί δεν ήξερε καλά το μάθημα. Άλλωστε, πολλές φορές συνηγορούσαν και οι ίδιοι οι γονείς σε αυτές τις τιμωρίες. Όταν ο δάσκαλος έλεγε ότι ο γιος σου ή η κόρη σου σήμερα ήρθε αδιάβαστη, ο γονιός είχε έτοιμη την απάντηση: «Ρίξ του δάσκαλε για να μάθει». Ο Νίκος Καζαντζάκης, σε ένα κείμενό του που το επιγράφει πρώτη μέρα στο σχολείο, αναφέρει μεταξύ των άλλων: «Με πήρε ο πατέρας μου από το χέρι να με πάει πρώτη μέρα στο σχολείο, στην πρώτη τάξη. Φτάσαμε στο σχολείο, καλημέρα στο δάσκαλο και του λέει: «Δάσκαλε, το κρέας δικό σου, τα κόκαλα δικά μου». Ευτυχώς αυτές οι παιδαγωγικές μέθοδοι σιγά σιγά εξέλιπαν και οι σημερινοί δάσκαλοι, οι δάσκαλοι των τελευταίων δεκαετιών, χρησιμοποιούν σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους για τη μετάδοση γνώσεων στους μαθητές τους και την αντιμετώπιση τυχόν παραπτωμάτων τους με άριστα αποτελέσματα. Η προσφορά λοιπόν όλων των δασκάλων στα εκπαιδευτικά δρόμενα της Αργυθέας εκείνα τα δύσκολα, τα πέτρινα τα χρόνια ήταν τεράστια, ήταν σημαντικότατη και θαρώ ότι όλοι οι μαθητές τους θα είναι ευγνώμονες προς τους δασκάλους τους για ό,τι διδάχτηκαν, ό,τι έμαθαν, ό,τι πήραν από αυτούς και θα έχουν πάντα στο νου τους τα λόγια του μεγάλου Αλεξάνδρου: «Στο δάσκαλό μου, στον πατέρα μου χρωστώ το ζήν και στο διδάσκαλό μου το εφ ζήν». Θέλω τελειώνοντας, τιμώντας όλους τους δασκάλους που υπηρέτησαν στη σχολεία της Αργυθέας, να κάνω ιδιαίτερη μνήμα σε τρεις δασκάλους του Πετρίλου που δίδαξαν σε μαθητές της γενιάς μου. Πρώτον, το δάσκαλό μου Θανάση Κουκουσούλα, ένα σοφό δάσκαλο που έφυγε πρόωρα από τη ζωή, ο οποίος δίδαξε για πολλά χρόνια στο Δημοτικό Σχολείο Βασιλάδων Πετρίλου. Το Θεοφάνη Ποζιό, έναν μιλήχιο και ευγενέστατο άνθρωπο, έναν πολύ καλό παιδαγωγό, που δίδαξε και αυτός επίσης για πολλά χρόνια στο Δημοτικό Σχολείο Ρώση Πετρίλου. Τρίτο, τον Παναγιώτη Δημητρίου Καψάλη, έναν ακάματο εργάτη της παιδείας, που δίδαξε για 27 ολόκληρα χρόνια στο Ιστορικό Σχολείο του Πετρίλου, αυτό που είναι απέναντί μας, με αριθμό μαθητών που έφταναν και τους 125, ανεβοκατεβαίνοντας 4 φορές την ημέρα τη διαδρομή Χαρκιόπουλο, Μάγειρο και Τανάπαλη. Ακόμα και 2 παλαιότερους δασκάλους που δίδαξαν σε αυτό το ιστορικό σχολείο από το 1910 ως το 1935. Είναι ο Βασίλης Λαμπρόπουλος και ο Δημήτριος Διαμαντόπουλος, δάσκαλοι των γονιών μας και των παππούδων μας, που έγιναν και γαμπροί πετριλιώτες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Παναγιώτη Χότζια, που με την ομιλία του μας θύμισε πραγματικά τα πέτρινα χρόνια που ζούσαν οι δάσκαλοί μας και κυρίως μας θύμισε ότι μέσα στην ψυχή μας τους φιλάμε και τους αγαπάμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω 3 δασκάλους οι οποίοι υπηρέτησαν εδώ και παρευρίσκονται σήμερα στην εκδήλωσή μας. Είναι ο κύριος Αποστόλου Βασίλειος, ο Κορλός Βασίλειος
και ο κύριος Μιλίτσης Βασίλειος. Τους ευχαριστούμε πολύ και για την προσφορά τους και για την παρουσία τους.